When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli. Πιέζει το νερό και μίλα, ρε Δημοσθένη, μίλα. Σου πήραν τη μιλιά. Δεν μιλάει. Μίλα, ρε Δημοσθένη. Μίλα, ρε Δημοσθενάκη, τα μίλη το νερό, εσύ πιει. Λοιπόν. Είχατε δίκιο, ρε παιδιά. Το έλεγα εγώ, το έλεγα εγώ, το έλεγα εγώ, Τάκη, το έλεγα. Τι σου είπε δηλαδή. Τίποτε μου είπε. Δηλαδή, τίποτε δεν μου είπε. Δηλαδή, δεν πρόλαβε να μου πει. Τότε. Μαντέψτε πια βρήκα να δουλεύει εκεί μέσα. Τι κατάλαβε. Την αλήκη. Ούτε τη μία, ούτε την άλλη. Ωραία, δηλαδή οι γυναίκες μας δεν δουλεύουν εκεί. Σιγά, σιγά, ρε Δημοσθένη, θα με κρυώσεις. Εγώ να δεις πως κρύωσα μόλις την είδα. Μου πάγωσε το αίμα στις φλέβες. Ποιαν είδες, ρε Δημοσθένη, και μας έσκασες. Τη Μαρίνα! Ποια Μαρίνα! Μαρίνα! Μια είναι η Μαρίνα, η φίλη του. Τι πια Μαρίνα. Αμάν, είναι κι αυτή. Σαν δεν τρέπεται, είναι και δασκάλα. Άρα δεν ήταν στο παρελθόν που νομίζαμε εμείς, Τάκη, τώρα είναι. Δημοσθένη, δεν ήταν, είναι. Δηλαδή είναι και οι τέσσερις. Πουτάνες, ντρέπεσαι να το πεις. Άρε, Σοκράτη, καημένε, που να ξέρεις τι σε περιμένει. Θα το πούμε. Εγώ λέω να μην του πούμε τίποτα, γιατί εγώ τη Γιάννα μια φορά δεν την είδα. Και τι, θα τον αφήσουμε να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Τι σόι φίλοι είμαστε, ρε παιδιά. Αφού δεν την είδε κανείς εκεί, αμαρτία δεν είναι να την κατηγορήσουμε για κάτι τόσο βαρύ. Βρε, λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Εγώ θα πάρω να το πω του Σοκράτη. Κρίμα. Εγώ τη Γιάννα την εκτιμούσα πιο πολύ από όλες. Ξεφτυλιστήκαμε, παιδιά, ξεφτυλιστήκαμε. Οι γυναίκες μας τα κούλι. Δεν συμφωνώ. Οι πράξεις χαρακτηρίζουν τις ίδιες, όχι τους άντρες τους. Εσύ τι θα κάνεις, θα τις ξαναμιλήσεις της Μαρίνας. Τι, λες να έχει μούτρα να μου ξαναμιλήσει μετά από όλα αυτά. Και ρε παιδιά, η Μαρίνα ήταν τόσο γλυκιά. Μορφωμένη, σεμινή, τα πήγγειλε ποιήση, διάβαζε Σέξπιρ. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να το ξαναμιλήσω. Καταλάβατε. Ο κουλτουριάρης που προσέχαμε τη λέγαμε, μην τυχόν και μας πιάσει αδιάβαστας. Δηλαδή σου έκανε επίδειξη γνώσεων. Βέβαια. Τώρα μάλιστα λέει ότι διαβάζει για την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων. Καλά. Όταν λέει κοιτίδα αυτό, στα φαντάζεται κρεβάτια. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κατηγορείται το Δημοσθένη. Στο κάτω-κάτω, εργένης είναι ο άνθρωπος. Και από τη στιγμή που δεν έχει καμία σχέση, εγώ τον βρίσκω δικαιολογημένο. Δηλαδή, τι να κάνει ολόκληρος άντρας. Να κρατηθεί. Μπορεί να μην μπορεί να κρατηθεί. Πού το ξέρεις εσύ ότι οι άντρες δεν διαφέρουν από εμάς αυτό το πράγμα. Μα καλά, όλη τη μέρα εκεί έχει το μυαλό του. Και ποιος σου είπε ότι είναι εκεί όλη μέρα. Καλά, μία φορά πήγε και τον πέτυχε εκεί. Εσένα δεν σου λέει τίποτα αυτό. Τι να μου πει, σύμπτωση. Σύμπτωση. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι καθημερινός πελάτης. Και όποτε και να πήγαινα, το πιο πιθανό είναι να τον πετύχαινα. Ωραία. Να δεχτούμε την άποψη της Γιάννας για το Δημοσθένη που είναι εργένης. Οι δικοί μας δεν μπορούν να κρατηθούνε. Τόσο πολύ τους λείπει. Του Αλέκου δεν του λείπει καθόλου. Γιατί του λείπει του Τάκη, νομίζεις. Λοιπόν, είναι άρρωστη. Άρρωστη. Ναι, είναι άρρωστη. Άρρωστη.
Και αυτό είναι το καλύτερο που έχω να πω για αυτούς. Ωραία. Είναι άρρωστοι. Και θα χωρίζετε τους άντρες επειδή είναι άρρωστοι. Δηλαδή τι θα κάνατε αν παθαίνανε ζάχαρο? Θα τους απαγορεύουμε να τρώνε μπακλαβάδες. Εγώ λέω να αφήσουμε τα θεωρητικά και να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε διαζύγια. Αχ, καλά που δεν παντρεύτηκα. Γλίτωσα και τα έξοδα. Αλική, πώς θα σου φαίνονταν η ιδέα να συγκατοικήσουμε? Υπέροχη. Θα έρθει σε μείνει σπίτι μου, ε? Θα κλείσουμε το γραφείο του Τάκη και θα το κάνουμε δωμάτιο για σένα. Και μπορώ να σε βοηθάω και με τα παιδιά τώρα που θα είσαι μόνη σου. Αχ, ωραία. Ζηλεύω. Κρίμα μου, ωραία, που δεν παντρεύτηκα. Γιατί? Γιατί τώρα θα χώριζα και θα πήγαινα να μείνω κι εγώ μαζί τους. Α, μη χαίρεσαι, δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο. Θα μέναμε μαζί. Θα βάζατε κουκέτες σαν τους φαντάρους. Εσένα τι σε νοιάζει? Σιγά μη σας αφήσω να μένετε οι τρεις σας και εγώ να μένω μόνη μου. Λοιπόν, Κατερίνα, εγώ λέω να πάμε να τους βρούμε. Να ζητήσουμε τώρα τα διαζύγια. Βεβαίως. Τρελαθήκατε, μωρέ. Καθίστε εδώ. Εδώ να καθίσεις εσύ να περιμένεις τον αντρούλη σου. Ναι, μωρέ. Που τον αγαπάς, που τον καταλαβαίνεις. Και δεν σε νοιάζει που πηγαίνεις στα μπουρδέλα. Κορίτσια, μην την αποπέρνετε. Γιατί εγώ τη λυπάμαι κατά βάθος. Κι εγώ. Α, έχετε και θράσος. Άιντε, ξεκουβαλάτε. Όλη ώρα σας έφαγα στη μάπα. Χαιρετισμού στο Σοκράτη. Γεια! Αποκλείεται, αποκλείεται. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Αποκλείεται. Έτσι. Έτσι λέγαμε κι εμείς. Αλλά με το που είδε ο Δημοσθένης στη Μαρίνα, στον μπουρδέλο, βεβαιωθήκαμε. Μήπως πρόκειται για παρεξήγηση? Τι παρεξήγηση, ρε Σοκράτη? Τι παρεξήγηση? Το πράγμα είναι ολοφάνερο. Να σου πω πώς έγιναν τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Λέει τύπησα. Σου έχω κάτι κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά και φωνάζει. Μαρίνα, για έλεγα να σε δει ο κύριος και τσουπ! Εμφανίζεται το Μαρινάκι. Η Μαρίνα μας. Η Μαρίνα μας, απίστευτο. Γιατί? Που πήγα εγώ με τον Τάκη να πάρω τον Νίκη, με το που μπαίνουμε μέσα, τι βλέπουμε, ε? Τι βλέπουμε? Τις γυναίκες μας να τρώνε γλυκό μαζί με τη μαντάμ. Γλυκό. Μάλιστα, μπακλαβά τρώγανε και μάλιστα γωνία. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Και εμένα, και εμένα. Μου πέφτει βαρύς ο μπακλαβάς στο στομάχι. Ρε, για τις γυναίκες σας δεν μπορώ να χωνέψω. Μόνο για τις δικές μας τις γυναίκες στεναχωριέσαι εσύ. Όχι. Εγώ στεναχωριέμαι για όλες τις γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένα παραπάνω για αυτές που τις ξέρω κιόλας. Πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρεις μόνο τις γυναίκες μας, αλλά. Ξέρεις κι άλλες. Έλα, ρε Αλέκο. Εγώ ούτε θυμάμαι πόσο καιρό έχω να πάω σε... Άλλη μία τουλάχιστον. Πολύ φοβάμαι ότι την ξέρεις. Όχι, σου λέω. Από φαντάρους έχω να πάω. Εγώ πάντως... Εσύ πηγαίνεις. Εγώ είχα την υποχρέωση να σου τα πω, Σοκράτη μου. Εγώ όχι και υποχρέωση. Πάντως, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που έκανες. Που εξομολογήθηκε σε ένα φίλο ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Μπράβο, Σουριαλικό, μπράβο. Ναι, μπράβο, 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 μπράβο. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι αφορά μόνο εμένα προσωπικά. Το θέμα είναι ότι. Αφορά και σένα λιγάκι. Ναι. Αφού αφορά το φίλο, έχω συντριβεί. Αλλά γι' αυτό είναι οι φίλοι, για να μοιράζονται τα προβλήματά τους. Ναι. Όταν μάλιστα αντιμετωπίζουν ακριβώς, επαναλαμβάνω, ακριβώς τα ίδια προβλήματα, αυτό μπορείς να το πεις μέχρι και τύχη, γιατί μπορεί. Ο ένας να καταλάβει τον άλλον 100%. Αυτό θα ήταν υπερφύαλο, αν ισχυριζόμουν ότι μπορώ να καταλάβω 100% εσένα. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, δεν είσαι καθόλου υπερφύαλος. Έχεις ένα ένστικτο εσύ. Έχω ένστικτο, έχω. Δεν είμαι όμως και στη θέση σου, ρε Αλέκο. Εγώ αυτό δεν θα το έλεγα με τόση σιγουριά. Γιατί? Γιατί... Πόσα χρόνια είναι φίλες η Γιάννα με την Κατερίνα? Τι άλλα κατέβεις τη Γιάννα, ρε? Όχι, 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 όχι. Όχι, τι άλλα κατέβεις τη Γιάννα? Τι θέλει να πεις για τη Γιάννα? Τη Γιάννα δεν την είδαμε στον μπουρδέλο. Αλλά... Σωστό να λέγεται. Αλλά... Με τις άλλες είναι κολλητή. 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 Ό,τι το φτιάρι με τα σκατά. Η Γιάννα? Ό,τι τα σκατά με το φτιάρι. Μήπως κάναμε λάθος που χύσαμε λάδι στη φωτιά? Και τι προτείνεις δηλαδή? Να ανέχεται η Αλίκη να πηγαίνει ο Τάκης στα μπουρδέλα έτσι ασυζητητή? Δεν χαλάει ο κόσμος την οικογένειά του για ψήλου πίδημα. Δεν μου κάνει ο Τάκης για ψήλος, μάλλον προς το ελέφαντα μου φέρνει.
Πάντως εγώ έχω σκοπό να τον πιάσω τον ελέφαντα και να κοιτάξω πώς θα γίνει να τα συμβιβάσω τα πράγματα. Εμένα πάντως, Γιάννα, δεν θα μου ήταν εύκολο να συγχωρήσω τον άντρα μου μετά από κάτι τέτοιο. Βρε, εσύ τι θα έκανες εσύ, να δούμε τώρα τι θα κάνουν αυτές. Αυτές θα διώξουν τον Αλέκο και τον Τάκη και θα μείνουν μαζί προς το παρόν. Και εμείς θα τις αφήσουμε. Το καταλαβαίνεις ότι η Αλίκη έχει δύο παιδιά με τον Τάκη. Μα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Θα πιάσουμε τους άντρες τους. Εσύ τον Αλέκο, εγώ τον Τάκη. Δεν μου λες, γιατί να πιάσω εγώ το δύσκολο και εσύ τον εύκολο. Γιατί ο Αλέκος συμπαθεί εσένα και ο Τάκης εμένα. Τι να του πω, μωρέ, εγώ του Αλέκου. Θα του πεις να τη μαλακώσει την Κατερίνα, να την πιάσει με το καλό και αυτή θα τον συγχωρήσει. Δεν μου λες, θα τους παρακαλέσουμε δηλαδή και από πάνω. Γιατί θα μας πέσει μύτη. Αν είχαν δίκιο, πολύ ευχαρίστως. Δεν μπορεί. Όλο και κάποιο δίκιο θα έχουν. Το θέμα είναι να ψάξουμε να το βρούμε. Φυσικά. Το δίκιο των αντρών που παρατάνε τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τρέχουν στα μπουρδέλα. Γιατί όχι. Τι έχουμε να χάσουμε. Λοιπόν. Εσύ θα ψάξεις να βρεις τον Αλέκο και εγώ θα ψάξω να βρω τον Τάκη. Να πάρεις και τα κεφτεδάκια σου. Τι να τα κάνω. Να τα πετάξεις. Εγώ δεν θέλω να τα βλέπω. Μην τα κοιτάς. Φάτα. Θα τα πάρεις ή θα στα φέρω στο κεφάλι. Δεν παίρνω τίποτα. Θα πάρεις όλα σου τα προσωπικά αντικείμενα. Εδώ μέσα δεν θα μείνει τίποτα δικό σου. Τα κεφτεδάκια δεν είναι προσωπικό μου αντικείμενο. Σοβαρά? Που μου είχες παραγγείλει να σου τα φτιάξω και καθόμουνα μία ώρα με το ρολόι και έπλαθα εγώ τα κεφτεδάκια την ώρα που εσύ ήσουν με αυτήν την φίλη σου, αυτήν την κυρία Ζέτα. Δεν είναι φίλη μου. Δική σου φίλη είναι από ό,τι δείξανε τα πράγματα. Βέβαια. Δεν είσαι φίλος της. Πελάτης της είσαι. Δεν είμαι πελάτης της. Το καταλάβαμε. Αυτή έχει μεγαλώσει. Δεν εξασκεί πια το επάγγελμα. Άλλη είναι αυτή που σε έχει αναλάβει προσωπικά. Βρες το διάλογο που θα μου πεις ότι έχω και την προσωπική μου πουτάνα. Μπα, σε θίξαμε. Ναι. Δεν μπορείς εσύ να με βάζεις ίσα και όμοια με τους πελάτες σου. Με τους ποιους? Ξέρεις εσύ. Εγώ? Όχι, δεν ξέρω, για πες. Εσύ δεν ήσουν στρωμένη με την Κατερίνα μέσα στο μπορδέλο και τα λέγατε με την κυρία Ζέτα μια χαρά. Πού την γνώρισες, στο πανεπιστήμιο? Όχι. 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 Κρατήσω την ψυχραιμία μου, δεν θα τη χάσω. Την τακτική να επιτίθεσαι ενώ έχει σχεσμένη τη φωλιά σου για να βγεις εσύ λάδι, την ξέρω. Α, δεν απαντάς. Δεν απαντάς! Πάρε τα κεφτεδάκια σου. Γιατί εμένα μπορεί να μην με βάζει το μάτι σου, αλλά είμαι τρελή. Σου. Αποκτήσαμε και χιούμορ ξαφνικά. Όχι ρε παιδάκι μου, αλλά επαγγελματίας άνθρωπος είσαι. Να μην έχεις μαζί σου όλα σου τα εργαλεία. Δεν είμαι υδραυλικός. Δεν έχουν μόνο υδραυλική εργαλεία, έχουν κι άλλοι. Και οι οδοντίατροι. Αλλά δεν έχω δει κανέναν οδοντίατρο να παίρνει μαζί και τον τροχό του. Υπάρχουν όμως μερικά αξεσουάρ που κάλλιστα μπαίνουν μέσα σε μια γυναικεία τσάντα. Βέβαια, οι τανάλιες. Χρησιμοποιείς και τανάλιες? Και κάβουρες. Τι τους θέλεις τους κάβουρες? Ό,τι και τις τανάλιες. Για τους υδραυλικούς, τους οδοντιάτρους και τα εργαλεία τους δεν μιλούσαμε? Όχι, 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 αγάπη μου. Για τις πουτάνες και τα αξεσουάρ τους λέγαμε. Δεν σε πιστεύω ότι όλα εκεί έχεις στο μυαλό σου. Να σου πω κάτι. Έτσι, μια φιλική συμβουλή. Σαν άνθρωπος. Να πας σε ένα γιατρό να σε κοιτάξει. Δεν είναι φυσιολογικό να έχει συνέχεια το μυαλό σου αυτές τις γυναίκες. Είναι αρρώστια. Ενώ η εκπόρνευση δεν είναι. Και τι σε νοιάζει εσένα, Δεν το πιστεύω. Την ερωτεύτηκε κιόλας. Ποιαν ερωτεύτηκε? Άκου να σου πω, αυτά να τα συζητήσει με κανένα φίλο σου ή ακόμα καλύτερα με ένα ψυχίατρο, δεν είμαι το καταλληλότερο πρόσωπο να μπει στον πόνο σου, νομίζω! Τώρα συνειδητοποιώ ότι η αναισθησία δεν έχει και όρια. Μωρέ, μπράβο, αυτό συνειδητοποίηση! Τι ήρθες να κάνεις, παιδί μου, να με συγχύσεις? Να πάρω μερικά πράγματα. Για τσακίδια, πάρτα και σκοφίγε και ασημίσχο. Θα φύγω και θα σε αφήσω ήσυχο, γαϊδούρι.
Δεν απαντάει, Γιάννα. Καλά, μωρέ, θα τον ξαναπάρεις. Πού θα πάει, όποια να πάει θα γυρίσει. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να πάω σπίτι. Θα τον ξαναπάρω από εκεί. Ή μάλλον πηγαίνοντας, θα περάσω το σπίτι του Αλέκου και μπορεί και να τον πετύχω. Ε? Καλά. Λοιπόν, πήγαινε εσύ και εγώ θα πάρω τον Τάκη να ψυχολογήσω την κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε διαζύγιο αμέσως. Και τι θα κάνεις με τα παιδιά τα κουλή? Θα τα κρατήσω εγώ. Σιγά μην τα αφήσω στη μάνα τους. Με τον νόμο τα παιδιά μένουν με τη μάνα τους. Λες το δικαστήριο με τη δουλειά που κάνει η μάνα τους να μην μου τα δώσει τα παιδιά? Καλά, θα πας στο δικαστήριο να πεις ότι η Αλίκη είναι πουτάνα. Και γιατί να μην πάει, ψέματα είναι. Με τα ίδια μας τα μάτια δεν τις είδαμε στο μπουρδέλο. Ποιος Θεός με φώτισε και δεν έκανα παιδιά? Ποιος Θεός? Τυχερέ. Εσύ τι θα πεις τα παιδιά? Ότι η μαμά λείπει ταξίδι για δουλειές. Ξέρω και εγώ τι θα πω. Ορίστε. Έλα, Τάκη μου, η Γιάννα είμαι. Δεν είναι εδώ η Αλίκη να την πάρει σπίτι. Μα δεν θέλω την Αλίκη, εσένα θέλω. Μπα, με πεφήμισες. Μπορώ να περάσω από το γραφείο σου για λίγο? Όχι, δεν μπορώ τώρα. Είναι επίγον. Και αυτό που κάνω τώρα επίγον είναι. Δεν θα σε καθυστερήσω καθόλου. Σε παρακαλώ. Καλά, εντάξει. Σε μισή ώρα στο γραφείο σου. Μου το κλείσες στα μούτρα. Τι θα κάνω τώρα? Ποιος ήταν, ρε Τάκη? Ο ΙΕ. Ποιος ήτανε? Η δικιά σου θέλει, λέει, να μου μιλήσει επιγόντως. Μπα, τι έγινε? Δεν καταλαβαίνετε. Τι βάλανε οι άλλες για να μεσολαβήσει? Ήτανε που κάναν τις άγριες στην αρχή. Οι συνηθισμένες πουτανιές. Βρες τις πουτάνες, πουτανιές δεν χωράν. Πέστε. Εγώ πάντως είμαι περίεργος να δω θα σου πει. Εγώ ξέρω από τώρα τι θα του πει. Θα έρθει εδώ και θα στο πει ξεφύλι. Θα προσπαθήσει να σε ρίξει το φιλότιμο. Αλλά εσύ μην τσιμπήσει, μην τσιμπήσει. Εσύ την είδες καθόλου? Το βράδυ θα τη δω. Να δούμε τι θα σου πει και εσένα, αγόρι μου. Εσείς, εμείς δεν πρέπει να φεύγουμε τώρα. Μην μας πετύχετε και τους τέσσερις. Μη λες άλλα. Όσο μου μιλάς για τον Αλέκο, σκέφτομαι τον Τάκη και τα έσχη του και έτσι μου έρχεται να πάω να χαστουκίσω τον Αλέκο. Πολύ ευχαρίστως. Θα χαστουκίσεις εσύ μετά τον Τάκη? Είναι και ψηλός παναθεμάτη. Ενώ ο Αλέκος είναι στα μέτρα σου. Θέλει και αχαλήνω το σεξ ο κοντός. Γιατί? Στον διάβολο. Ο χοντρός δεν θέλει. Μην το ρίξεις όλο το ασπράδι μέσα. Κράτα λίγο. Γιατί? Να το κάνουμε μάσκα για το πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα βρωμάμε βουλίλες. Δεν πρόκειται να βρωμάμε τίποτα. Άκου να θέλει να μαξιμολογηθεί τον ερώτα του για μια πόρνη. Μπορείς να το βάλεις με το μυαλό σου αυτό? Αυτό όμως δείχνει ότι σε εμπιστεύεται. Αυτό δείχνει ότι δεν με αγαπάει. Να κρατήσω και λίγη μαγιονέζα. Τι να την κάνουμε τη μαγιονέζα? Για τη μάσκα. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κάποιον τόσο πολύ άμα δεν τον αγαπάς. Έτσι όπως με αγαπάει να το χέσω. Μήπως τον αδικείς? Να σου πω κάτι. Προτιμώ να αδικώ παρά να με αδικούνε. Αμάμπια! Δεν άργησα. Δεν μας έφαγε και το άγχος. Έχεις πολλή δουλειά, ε. Ναι. Εσείς, πώς πάτε, πώς πάνε οι δουλειές? Καλά, καλά. Έχετε πολλούς πελάτες? Πολλούς, λέει. Δεν τους προλαβαίνουμε. Φαντάζομαι κούρεσαι. Ναι, κουράζομαι, αλλά τα ξέρεις τώρα αυτά. Άμα έχεις ένα παιδί να μεγαλώσεις, δεν σε παίρνει να κάνεις πίσω. Για το παιδί σου το κάνεις? Για ποιον άλλον? Εγώ, όπως ξέρεις, έχω μάθει να καλύπτω τις ανάγκες μου και με λίγα. Τόσα πολλά λεφτά θέλει ο Μιχαλάκης. Τι του ντέζεις? Έλα, καημένε, λες και δεν ξέρεις τι είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί σήμερα. Επειδή ξέρω, ρωτάω. Εγώ μεγαλώνω δύο παιδιά, αλλά δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Μέχρι πού? Ξέρεις εσύ. Επειδή κουράζομαι. Και τι να κάνω, μωρέ, το αγαπάω το παιδί μου. Γιάννα, θα σου μιλήσω σαν μεγάλος σου αδερφός. Πρώτα πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τον εαυτό σου και ύστερα θα μάθεις να αγαπάς το παιδί σου. Όχι, σωστό. Σωστό αυτό. Σωστό και πολύ φιλοσοφημένο. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με το θέμα μας. Βρίσκεις να μην έχει σχέση με το θέμα μας? Απολύτως καμία. Γιάννα, ποιο είναι το θέμα μας? Το ξέρεις ή κάνεις πως δεν το ξέρεις? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ήρθα εδώ για να σου μιλήσω για σένα και την Αλίκη. Αλλά δεν ξέρω πώς κατέληξα να σου λέω τον πόνο μου. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα για την Αλίκη. Αυτή την κυρία δεν την ξέρω και ούτε θέλω να ακούσω κουβέντα για αυτήν. Τώρα, τώρα! Ποιος είναι? Εγώ, η Μαρίνα.
Μήπως ενοχλώ. Αυτό έπρεπε να το σκεφτείς νωρίτερα. Δηλαδή να φύγω. Για να φύγεις ήρθες. Όχι, για να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, ναι. Ωραία, να μιλήσουμε. Μπορώ να περάσω μέσα. Περάστε. Αλέκο, θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι εσύ και η Κατερίνα δεν πρέπει που δεν είναι να χωρίστε. Και να ξέρεις ότι εγώ τουλάχιστον είμαι με το μέρος σου. Αυτό σου έλειπε να μην είσαι με το μέρος μου. Αγιά, κάτσε καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ που πηγαίνετε εκεί που πηγαίνετε ή ότι δεν θα έπρεπε να σταματήσετε να το κάνετε. Αλλά τουλάχιστον αν ζητήσετε μια συγγνώμη από τις γυναίκες σας. Εγώ. Εγώ να ζητήσω συγγνώμη από την Κατερίνα. Φυσικά, αυτό εννοείται. Γιατί? Για να συγχωρεθούν τα αποθαμένα μου. Αλέκο, μην αντιδράσεις έτσι. Εγώ το ξέρω ότι εσύ κατά βάθος είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Δεν είναι λοιπόν σπουδαίο πράγμα να ζητήσεις μια συγγνώμη αν έχεις καταλάβει ότι έχεις κάνει λάθος. Αν έχεις κάνει λάθος. Ναι, φυσικά. Όχι αν σε πνίγει το δίκιο σου. Γιατί έτσι ποιο δίκιο σου σε πνίγει εσένα, για πες μου. Καλά. Πώς μπορείτε να είστε τόσο ψεύτες, ε? Αυτό το ερώτημα θα με φάει. Θα πεθάνω και δεν θα μου έχει απαντηθεί. Πότε σου είπαμε ψέματα. Έλαμτε. Έλαμτε. Πότε μου είπατε. Κοίτατε, κοίτατε, κοίτατε. Καλά. Πώς το πετυχαίνεις αυτό, ε? Ποιο? Να δείχνεις τόσο ειλικρινής τη στιγμή που λες τόσο χοντρά ψέματα. Και το ξέρεις ότι το ξέρω ότι λες ψέματα. Τι ψέμα είπα. Ναι. Γιατί δεν απαντάς, ναι. Πρόσεξε. Πρόσεξε, Μαρίνα. Μπορεί να είμαι καλός-καλός όπως είπες, αλλά όταν είμαι κακός είμαι καλύτερος. Ωραία, λοιπόν, σ' ακούω. Βρε, δουλεύεις, ρε παντζού. Σε μπορντέλο. Και έχεις το θράσος να με κοιτάξεις το πρόσωπο. Εγώ δουλεύω. Και εσύ και η Αλίκη και η Κατερίνα και. Όχι, γιατί για να δεν περνώ όρκο. Η Αλίκη, η Κατερίνα και εγώ. Γέλα, γέλα. Μου αρέσει που δεν παίρνεις όρκο για τη Γιάννα. Μπράβο, μεγαλοψυχία. Γελάς, ε, γελάς. Δεν μου λες, όταν είδατε εκεί την Αλίκη και την Κατερίνα, νομίζατε ότι είχαν πάει για να δουλέψουν. Όχι, πήγα να δοκιμάσουν μπακλαβά. Θα ήθελα να είμαι από μια μεριά όταν θα τα λες αυτά του Δημοσθένη. Εκεί να δεις γέλια. Νομίζει ο Δημοσθένης ότι εγώ είμαι πουτάνα. Όχι και νομίζει. Όχι και νομίζει. Τι θέλατε εκεί πέρα! Εμείς τι θέλαμε εκεί πέρα! Εσείς τι θέλατε εκεί πέρα! Εμείς τι θέλαμε εκεί πέρα! Εσείς τι θέλατε εκεί πέρα! Αισθάνομαι κάπως περίεργα. Η μάσκα φταίει. Όχι, ρε παιδάκι μου. Α, μεγάλη μπόρα περάσαμε σήμερα. Δεν είναι αυτό, αλλά νιώθω ότι μου πέρασε. Δεν είμαι πια θυμωμένη με τον Τάκη. Και με τι είσαι, με την άτιμη την κοινωνία. Και να φανταστείς, με είπε και πόρνη. Παρ' όλα αυτά, εγώ. Μωρέ, τον αγαπάω ακόμα. Περίεργο το βρίσκω το σύνδρομο που σου βγήκε. Σε έβρισε και τον αγάπησες? Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά κοίτα τώρα το σκέφτομαι στο γραφείο. Μόνο του, να μην μπορεί να έρθει σπίτι του να φάει τα κεφτεδάκια του. Δηλαδή, μπορείς να τον συγχωρήσεις τον Τάκη? Εσύ τι ακριβώς δεν συγχωρείς του Αλέκου? Που με κορόιδεψε. Και τι ήθελες δηλαδή να σου πει? Εγώ, Κατερινάκη μου, θα πάω μέχρι το μπουρδέλο και σε καμιά δυο ρίτσες θα είμαι πίσω? Όχι, αυτό δεν μπορούσε να μου το πει. Τότε. Να. Θα ήθελα να μην είχε πάει καθόλου. Δηλαδή η Κατερίνα έκανε λάθος στο δρόμο και αντί να πάει στο μικροβιολογικό εργαστήριο, πήγε στο μπουρδέλο. Ναι. Αλήθεια μου λες? Αλήθεια σου λέω, ρε Αλέκο. Κάνε μου και εσύ μια χάρη. Ό,τι θέλεις, Μαρινάκι μου. Ό,τι θέλεις, γλυκιά μου. Δεν θέλω προς το παρόν να πεις το Δημοσθένη την αλήθεια. Άστο να νομίζει ότι εγώ δουλεύω part-time εκεί πέρα. Α, μεγάλη χάρη μου ζητάς, Μαρίνα, μεγάλη χάρη. Πώς να πω ψέματα στο φίλο μου? Δεν θα του πεις ψέματα. Κάνα δύο μέρες δεν θα του πεις τίποτα. Γιατί? Γιατί θέλω να τσεκάρω κάτι. Τότε ούτε κι εσύ θα πεις στις άλλες τίποτα, ε. Άσε την Κατερίνα να νομίζω ότι νομίζει. Γιατί? Να μην τσεκάρω κι εγώ λίγο. Σούπα! Ναι, δεν έχουν το Θεό τους. Νομίζουν ότι εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ακόμα και Δημοσθένης το πιστεύει αυτό για μένα. Καλά, δεν πειράζει. Θα το καταλάβει πολύ γρήγορα ότι έκανε λάθος. Αφού δεν το κατάλαβε αμέσως, Γιάννα μου, δεν θα το καταλάβει ποτέ του. Και δηλαδή τι θα κάνεις αν σε πάρει τηλέφωνο? Σιγά με πάρει τηλέφωνο. Κατάλαβες τι πιστεύει για μένα? Ναι. Και νομίζω ότι είναι δυνατόν ποτέ ένας άντρας μετά από αυτό να πάρει τηλέφωνο? Και αν σε πάρει? Αχ, Γιάννα μου, τέτοιοι ωραίοι άντρες υπάρχουν μονάχα στα όνειρά μας. Λοιπόν, σταμάτα να ζεις σύμφωνα με τα όνειρά σου, γιατί θα φας πολλά χαστούκια στη ζωή σου. Και εσύ σταμάτα να ζεις με τους φόβους σου, γιατί τα προκαλείς τα χαστούκια. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο Δημοσθένης θα μάθει την αλήθεια, θα σε πάρει τηλέφωνο και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Να σου πω κάτι, Γιάννα. Εγώ θα ήθελα να με πάρει ο Δημοσθένης τηλέφωνο χωρίς να ξέρει την αλήθεια. Αχ.
Σουνέζη. Είχα πάει κάπου. Δηλαδή πού κάπου. Κάπου. Εσύ που ήσουνε. Δηλαδή πού θα μπορούσα να είμαι. Καλά παιδιά, εγώ να φεύγω. Όχι, περίμενε, περίμενε. Για πες Σωκράτη, πού θα μπορούσα να είμαι. Εσύ ξέρεις πού να ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα μέρος έτσι, ένα, που κατά τη γνώμη σου δεν θα μπορούσα να είμαι. Όχι, δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δηλαδή θα μπορούσα να αγαπάει για σκι στον Παρνασσό. Όχι, εκεί όχι. Για ψάρεμα, θα μπορούσα να έχω πάει για ψάρεμα. Για ψάρεμα. Ναι, για ψάρεμα. Ναι, στη Σόλωνος. Έχεις δίκιο. Να το πρώτο χαστούκι. Ναι ρε, εγώ, η μητέρα του παιδιού σου που το μεγαλώνω με τον τρόπο που το μεγαλώνω. Που σε έχω αφήσει να με δεις στις πιο προσωπικές μου στιγμές, από την πιο ευαίσθητη ως την πιο γελία. Εγώ είμαι τόσο ψεύτρα και υποκρίτρια που τα βράδια πηγαίνω στη Σόλωνος. Και εσύ είσαι τόσο μαλάκας που τόσα χρόνια δεν το έχεις καταλάβει. Στα έλεγα Γιάννα μου, δεν στα έλεγα. Αν δεν σε κατάλαβε από την πρώτη στιγμή, δεν θα σε καταλάβει ποτέ του. Εντάξει ρε κορίτσια, έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Όχι Σωκράτη, όχι. Όχι, πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Εσύ είχες δίκιο. Από τη στιγμή που μας κατάλαβες, δεν έχω το θράσος να σου το αρνηθώ. Είμαστε πουτάνες. Έλα βρε Γιάννα, κάνε λίγο πίσω. Δώσ' του μια ευκαιρία. Ο Χριστός τον Άγιο Πέτρο έδωσε τρεις. Εσύ, Άι Σωκράτη, πάρε πέντε. Ω, ποιος είναι. Σήκω και πάμε αμέσως σπίτι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να σου σπάσω τα μούτρα σε ξένο σπίτι. Αλίκη, αυτός θέλει να με δίνει. Πάνω από το πτώμα μου θα περάσει. Κρατήσω Αλέκο να τη σκοτώσω πρώτα και μετά θα περάσει από το πτώμα της. Πώς θα τη σκοτώσεις, βρε. Θα ανέβεις επάνω της και θα τη λιώσεις με το βάρος σου. Σταμάτα, σταμάτα γλωσσού και σήκω αμέσως να πάμε σπίτι. Βρε, μπιζουδάκι μου. Πίστεψες ότι θα σ' άφηνα εγώ εσένα και τα κορίτσια και να πήγαινα σε αυτό το σπίτι. Ξέρω εγώ. Χοντρός είσαι, ό,τι θέλεις κάνεις. Τόση λίγη εμπιστοσύνη έχετε στους άντρες σας. Και τι θέλατε, να μην το ψάξουμε λίγα. Ωραία, ωραία. Και τώρα που το ψάξατε, δηλαδή, τι βρήκατε. Εμείς τίποτα. Αλλά ότι έχετε γενναιόδωρες γυναίκες και σας τα συγχωρούν όλα όσα κάνετε. Για να δείτε, δηλαδή, τι διαμάντια γυναίκες έχετε. Αλλά εσείς, πού να το εκτιμήσετε αυτό. Σα δεν τρεπόσαστε. Να νομίζετε ότι εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε τέτοια πράγματα. Εσείς έχετε διαμάντια και δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε. Ναι, έλα ζέτα μου. Ναι, λέω να περάσω σήμερα. Όχι, όχι, δεν θα έρθει ο φίλος μου. Ναι, ναι, σήμερα θα περάσω να πάρω τον νίκη. Ναι, έλα, γεια. Να. When the stars make it blue, just like pasta puzzle, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore.